Καλημέρα, Ζουμπούλια μου. Τι μέρα είναι σήμερα, Τεταρτούλα σήμερα. Ελάτε να καθίσουμε στο σαλόνι για να ανοίξουμε το βίντεο, το βίντεο αυτό. Αχ, τι ωραία που είναι. Χθες ήταν μια πολύ χιόρικη μέρα, όπως καταλάβατε στο τέλος. Εν τω μεταξύ, από το άγχος μου, το στρες, όλο αυτό που πέρασα, ανέβασα πυρετό το βράδυ και όχι αρρώστησα, πιέστηκα πάρα πολύ και ανέβασα πυρετό. Την ώρα δηλαδή που σας έκλεισα το βίντεο είχα και 38,5. Βέβαια μόνο αυτό το πυρετό έκανα και το παθαίνω συχνά αυτό όταν στενοχωριέμαι για κάτι και στρεσαρίζομαι και πιέζομαι πολύ, ανεβάζω πυρετό. Αυτό. Για λίγο. Τέλος πάντων, σήμερα είμαι λίγο εξαντλημένη, πονάει πάρα πολύ το κεφάλι μου. Και όμως οι δουλειές είναι δουλειές και πρέπει να γίνουν. Και έχω έρθει εδώ σήμερα να στρώσουμε το δωμάτιο των κοριτσιών. Ένα-ένα δωμάτια θα τα κάνω. Δεν έχω αντοχές για να τα κάνω όλα μαζεμένα σήμερα, γιατί είχα σκοπό σήμερα να τα στρώνω όλο το υπόλοιπο σπίτι, αφού βγήκε το σαλόνι, που είναι τα βαριά τα έπιπλα. Τώρα, τι να σας πω, μπορεί και να το στρώσουμε και όλο, θα δείξει. Προς το παρόν όμως θα ξεκινήσουμε με το δωμάτιο των κοριτσιών. Πολλοί με ρωτήσατε αν είναι πολύ νωρίς που στρώνω, αν γιατί στρώνω από αρχές Οκτώβρη κτλ. Παιδιά, θα σας απαντήσω. Εγώ, όπως γνωρίζετε, έχω τα δύο τα μωρούλια. Και την Εφηλίτσα και την Κατιούλα. Κάθονται κάτω στο πάτωμα. Το πάτωμά μου είναι μάρμαρο. Οπότε είναι κρύο το πάτωμα. Και επειδή τα παιδιά δεν ακούνε, εντάξει, Νεφέλη δεν ακούει σίγουρα, αλλά η Κάτια δεν ακούει να μην κάθεται κάτω στο πάτωμα, να μην κυλιέται, να μην περπατάει ξυπόλυτη. Έχει αρχίσει δηλαδή το πρωί και το βραδάκι. Είναι δροσερό το σπίτι. Έχει πέσει πλέον οι θερμοκρασίες. Οπότε, λόγω του ότι είναι μικρά τα παιδιά, στρώνω. Όταν που δεν είχα παιδιά, έστερωνα του Αγίου Δημητρίου. Όπως καταλαβαίνετε, 26 Οκτώβρη, 28, κάπου εκεί μπορεί να έστερωνα 1η Νοέμβρη που στόλιζα κιόλας, να τα έκανα μαζί παρέα. Αλλά τότε δεν είχα μικρά παιδιά που να με ανησυχήσει, μήπως κρυώσουν, μήπως αρρωστήσουν. Εγώ εντωμεταξύ είμαι και λίγο υπερβολική με τα παιδιά, φοβάμαι πολύ εύκολα να μην πάθουν κάτι, να μην αρρωστήσουν, να μην χτυπήσουν. Και δηλαδή το χαλί είναι και ένα λίγο τύπο προστατευτικό και για την Εφηλίτσα που κάθεται τώρα με τον κόλο της ή που κάνει μπουσουλάει λιγάκι, πιάνεται, σέρνεται, γυρνάει, κάνει τούμπες. Πιστεύω ότι το χαλί έχει μία προστασία, ας το πούμε έτσι. Αυτό πιστεύω και για... Εντάξει, μπορεί να είμαι και λάθος. Αλλά γι' αυτό το λόγο στρώνω, γιατί τα παιδιά παίζουν πολύ στο πάτωμα. Οπότε είναι καλύτερο από το να αρρωστήσουν, να είμαι στρωμένη. Και έτσι και αλλιώς και από την άλλη εβδομάδα λέει ότι πέφτει και αρκετά η θερμοκρασία. Οπότε, okay. Εντάξει, σκεφτείτε ότι εδώ μισό λεπτάκι και που λέτε από Δευτέρα Τρίτη η θερμοκρασία θα πέσει στους 10 βαθμούς. Δηλαδή θα είναι το όριο το 20 που θα έχει τη μέρα και όταν θα πέφτει στους 10 βαθμούς. Οπότε πριν πεινάς μαγειρεύεις. Και σας είπα ήδη το πάτωμα είναι κρύο. Ήδη, γιατί ξέρουμε ότι όταν αλλάζει σιγά σιγά η θερμοκρασία και αυτά μέσα τα σπίτια είναι πιο δροσερά. Δεν είναι όπως το καλοκαίρι βράζει έξω, βράζει και μέσα. Τώρα είναι πιο δροσερά. Εγώ φανταστείτε χθες, καλά άστε το χθες γιατί σας είπα έκανα και τα αυτά, το πρωί ήμουν με τη ρόμπα, κρύωνα. Ή βγαίνεις έξω, πήγα τα παιδιά, φόραγα φούτερ, χοντρό. Είναι, εντάξει, είναι και κάθε άνθρωπος, αυτό πιστεύω. Δεν σας ζαλίζω άλλο.
Πάμε να δούμε πώς θα μαζέψουμε μέσα το δωμάτιο των παιδιών και τι αλλαγές θα κάνουμε. Πάμε να δούμε λίγο τι έχω κάνει. Αρχικά έβγαλα το τραπέζι, το γραφείο της Παναγιάτης από εδώ γιατί κάτι ανέβαινε πάνω, οπότε ήταν επικίνδυνο. Γύρισα τα κρεβάτια έτσι, οπότε να έχουν εδώ χώρο για να παίξουν. Και αυτό είναι το κρεβάτι της Κάτιας και αυτό είναι της Παναγιώτας. Έβαλα εδώ τη βιβλιοθήκη για να τους βάλω τα παιχνίδια τους, βέβαια. Και οι δύο κοιμούνται εδώ μαζί. Οπότε αυτό, άμα μείνει κάποιος, αν κοιμηθεί κάποιος εδώ, θα κοιμηθεί εκεί, γιατί τα κορίτσια μου έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να κοιμούνται αγκαλίτσα και όχι κάθε μία στο κρεβάτι της. Ενώ τους βάζω χώρο για να κοιμούνται, κάθε μέρα τους βρίσκω αγκαλίτσα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έτσι είναι τα αδέρφια. Αλλά εντάξει, έχουν και την επιλογή όμως. Άμα θέλουν να κοιμηθούν χώρια. Τέλος πάντων. Αυτά, θα κάνω ένα διάλειμμα τώρα και θα συνεχίσουμε. Να δούμε τι έχουμε κάνει. Τελείωσα προς το παρόν. Θέλω να φέρω μόνο τα παιχνίδια. Όχι όλα, κάποια παιχνίδια. Αυτό. Να φέρω κάποια παιχνίδια και πάμε να δούμε. Μπαίνοντας, όπως είπαμε, έχω βάλει εδώ το χαλί και έκανα μία γωνιά γιατί τους αρέσει να παίζουν εκεί με τη μαξιλάρα. Το κρεβάτι της Κάτιας. Της Παναγιώτας. Αυτό είναι το μαξιλάρι θυλασμού. Θέλω να το βρω για να παίζει νεφέλη εκεί. Έβγαλα την κουρτίνα. Και εκεί. Και εδώ έχω βάλει αυτό το χαλί όπως είπαμε. Ωραία, αυτό είναι. Και πάμε τώρα να βρούμε το τέτοιο. Να φέρουμε κάποια παιχνίδια να έχουν να παίζουν μικρές. Και μια ώρα έχει πάει 2 το μεσημέρι και επιτέλους τελείωσα. Τους έβγαλα και τα παιχνίδια. Τώρα ψάχνω κάτι, αλλά δεν το βρίσκω. Τέλος πάντων. Και πάμε να τα δούμε πώς τα έβαλα. Έβαλα την κούνια της Κάτιας εδώ. Αυτό είναι το relax της Κάτιας. Τη το είχε φέρει η νονά της. Το μωρό δεν μας αφήνει να το βάλουμε εκεί, τέλος πάντων. Έτσι έβαλα εδώ τα παιχνίδια. Όλα. Τους έβαλα τα μωρά τους εκεί και τα δύο κουτιά εδώ. Εδώ θέλω να βρω τη θήκη της μαξιλάρας. Και τώρα που ήρθε το ρεύμα, θα βάλω και ένα πλυντήριο. Και αυτή ήταν η μαζοχτική και για σήμερα. Αυτό ήταν το καθάρισμα. Τώρα αύριο θα κάνω
Το δωμάτιό μου, σίγουρα, και εδώ το χολ. Αυτά τα δύο που δεν έχουν και πολλά. Το γραφείο το έβαλα εκεί, γιατί δεν χωράει κάπου αλλού. Και εντάξει, θα διαβάζει εκεί η Παναγιωτούλα. Βέβαια δεν έχει και κάτι ιδιαίτερο να διαβάσει, γιατί διαβάζει από κάτω. Αλλά όταν θέλει να ζωγραφίσει, όταν θέλει να κάνει κάτι, θα κάθεται εκεί. Καταλάβετε. Οπότε αυτά και μας έχουν μείνει λίγα πραγματάκια. Βασικά θέλω να πάρω μία μοκέτα για την κουζίνα που η κουζίνα θα αργήσει να στρωθεί. Θέλω να πάρω μία μοκέτα για την κουζίνα ή να βρω από κάποιον μία μοκέτα, δηλαδή από κάποια εξαδέρφη μου κτλ. Θέλω να το μετρήσω όμως, να δω περίπου πόσο θέλω. Και σίγουρα θέλω και δύο διαδρόμους. Οπότε αυτά, ζουμπούλια μου. Εντάξει, οι διαδρόμοι δεν είναι ακριβοί. Μπορείς να βρεις δηλαδή πολύ οικονομικούς και με 10 ευρώ το σύνολο στο μάκρος. Οπότε αυτά. Σας αφήνω και τα λέμε συνέχεια. Μασά και την κουρτίνα. Εντάξει, εδώ εννοείται το ξεστρώσαν, έγινε ένας χαμός. Τώρα η Κάτια τρώει για βραδάκι ένα τοστάκι και η Νεφέλη παίζει με το πιανάκι της. Η Παναγιώτα έχει πάει χορό. Εγώ έχω βάλει ένα στέγνοτήριο ρούχα και αυτό. Αυτό. Προς το παρόν. Πουλάκια μου, είναι βραδάκι, είναι 8 παρά, τα κορίτσια κοιμούνται. Έτακανα και μπανάκι και τα έχω μάσει για ύπνο. Γιατί αύριο έχουμε σχολείο, μόνο το μωρό είναι να το κάνω μπανάκι και να φάει για να κοιμηθεί. Αλλά αυτό κοιμάται τώρα. Οπότε περιμένω να ξυπνήσει λίγο να το... Γιατί το ακούμπησα έτσι λίγο στο λίκνο μέχρι να πλένω τα κορίτσια και το πήρε ο ύπνος, το ταλέπορο. Τέλος πάντων, πάμε λίγο να σας απαντήσω έτσι σε κάτι ερωτήσεις που μου κάνανε. Και δεν το βρίσκω το σχόλιο, δεν ξέρω άμα το διέγραψε η κοπέλα ή όχι. Εγώ θα τις απαντήσω. Με ρώτησε αν ξαράχνιασα και αν, γιατί δεν έκανα τα μπατζούρια και αν έπλυνα τους τοίχους. Αρχικά να πω ότι ξαραχνιάζω κάθε εβδομάδα, καθαρίζω τους τοίχους κάθε εβδομάδα. Παίρνω τη σκούπα και ένα πενί και τους περνάω τους τοίχους. Απλά είναι το θέμα ότι όταν σας ανεβάζω ένα βίντεο, δεν θα σας δείξω όλες τις λεπτομέρειες. Κάποια πράγματα τα αφαιρώ. Πιστεύω ότι είναι περιττό. Σα τοποθετώ κάπου ό,τι έχει τραβήξει. Κάτι μπορεί να το κάνω χωρίς να το βάλω να το τραβήξω, γιατί εκείνη την ώρα που τρέχει και η δουλειά σκέφτεσαι και πώς θα τελειώσεις πιο γρήγορα. Τώρα πολλά πολλά δεν σας τα βάζω, γιατί εντάξει, θεωρώ ότι σας κουράζω κιόλας με τις δουλειές. Τα μπατζούρια όντως δεν τα έκανα, έκανα μόνο τα τζάμια. Και τα μπατζούρια δεν τα έκανα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχα πλύνει τα μπαλκόνια, είχα κάνει και τα μπατζούρια για να είναι καθαρά. Και εντάξει, τώρα παιδιά άρχινα να έχει μονιά, δεν θα βγω στο μπαλκόνι. Οπότε τα έχω καθαρίσει. Και είμαστε κομπλέ. Σήμερα όπως είδατε έκανα το παιδικό, έπλυνα και την κουρτίνα και γιατί δεν θα την αλλάξω, έχουμε κουρτίνα. Εννοείται ότι και στο παιδικό έκανα τους τοίχους και τα λοιπά. Τώρα θέλω να δω τι θα κάνω λίγο με τα υπόλοιπα. Αύριο δεν θα στρώσω το δωμάτιό μου και θα σας πω γιατί. Γιατί το πρωί θέλω να πάω στον ψυχολόγο αρχικά και μετά θέλω να πάω να κάνω κάποιες δουλειές με τη μαμά μου στην αγορά. Οπότε δεν θα μπορέσω να στρώσω. Θα γίνει μεθαύριο. Και αυτά. Οπότε αύριο δεν θα στρώσω, αλλά έχουμε ένα σωρό για σίδερο, θα σας πάρω και μαζί μου. Ίσως βρεθώ και με την κουμπάρα μου να πιω ένα καφέ, τη Μαρίνα. Θα σας πάρω και εκεί, άμα βρεθούμε, δεν ξέρω σίγουρα.
Είπαμε, ίσως βρεθούμε. Και στη μαγειρική και σε όλα, γιατί εντάξει, τώρα στα βίντεο καθαρίσματος και ξεσκονίσματος και γενικής δεν σας δείχνω και τίποτα άλλο από την καθημερινότητά μας, σας δείχνω μόνο αυτά. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε, αυτό έχει σημασία, να έχουμε την υγειά μας. Και κάπου εδώ, ζουμπούλια μου, θα σας κλείσω, θα πάω κι εγώ να πέσω για ύπνο. Από τις 8 θα πέσεις, αμή. Θα ταΐσω το μωρό, θα το πλύνω, θα το ταΐσω και θα πέσω κι εγώ. Σας αγαπώ, σας φιλώ, σας χαιρετώ. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, ζουμπούλια μου. Bye!